Γεια και χαρά σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Και αν θέλετε κι εσείς να μπείτε σε αυτή τη μεγάλη μας παρέα, πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή ή το subscribe και φυσικά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Καλό μήνα να πω, Ιούνιος είναι εδώ, το καλοκαίρι είναι εδώ. Και αυτό φαίνεται και στο μακιγιάζ μας και στη διάθεσή μας. Θέλουμε να είμαστε περισσότερο έξω. Και σας ετοιμάζω και ωραίο βίντεο με πιο καλοκαιρινά προϊόντα και αντιλιακά που ξέρω ότι το θέλετε. Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με τα δικά μου αγαπημένα προϊόντα για το μήνα Μάιο που μόλις έφυγε. Επειδή όμως όλο κάνω βίντεο με δικά μου αγαπημένα προϊόντα, θέλω να μου γράψετε στα σχόλια τα δικά σας αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ. Θα τα μαζέψω, θα τα αγοράσω και θα κάνω ένα μακιγιάζ πρώτων εντυπώσεων με όλα αυτά. Οικονομικά παρακαλώ. Μην ξεπαραδιαστούμε κιόλας γιατί έχω δώσει πάρα πολλά χρήματα τώρα τελευταία και το budget έχει ξεφύγει λιγάκι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό το υπέροχο χρώμα που φοράω στα νύχια μου, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα ρωτήσετε. Έψαχνα το τέλειο κοραλί χρώμα και το βρήκα σε αυτό εδώ το μανό από την Aire Due. Είναι η απόχρωση Riviera από τη σειρά Exclusive και εκτός του ότι έχω τρελαθεί με το συγκεκριμένο χρώμα, θα σας κάνω και μακιγιάζ σε τέτοιες αποχρώσεις, θα ανέβει αυτό την επόμενη εβδομάδα. Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι και αρκετά σταθερό, αν σκεφτείτε ότι έχετε να κάνετε με έναν άνθρωπο, εμένα, που δεν ζει χωρίς ημιμόνη μου, γιατί κάνω συνέχεια δουλειές, πλύνω πολύ συχνά τα χέρια μου και δεν κρατάνε τα μανό. Αυτό λοιπόν καταφέρνει και επιβιώνει τουλάχιστον για 5 μερούλες στα δικά μου τα χέρια. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο προϊόν, το οποίο είναι το Butter Bronzer Two Physicians Formula. Πώς ζούσα τόσα χρόνια εγώ χωρίς αυτό το bronzer? Πώς ζούσα τόσα χρόνια χωρίς αυτή εδώ τη μυρωδιά, παιδιά, που τα ανοίγεις? Και συνήθως δεν μου αρέσουν οι μυρωδιές σε προϊόντα, αλλά δεν ξέρω, αυτό μυρίζει καλοκαίρι. Είναι τόσο υπέροχο. Λοιπόν, έχω πάρει την απόχρωση. Ποια είναι η απόχρωση, παιδιά? Bronzer, σκέτο. Μπερδεύτηκα πάρα πολύ. Το γράφει κάπου εκεί με ψηλά γραμματάκια πάνω στο κουτί. Η τιμή του είναι λίγο τσιμπημένη για drugstore προϊόν. Νομίζω ότι κάνει 18,90, κάτι τέτοιο. Εντάξει, έχει μέσα 11 γραμμάρια. Θα σας κρατήσει αρκετά, η αλήθεια είναι. Θα ήθελα να δοκιμάσω και μια σκούρα απόχρωση. Σήμερα το φοράω στο πρόσωπό μου, αλλά έχω συμπληρώσει και με ένα άλλο λίγο πιο σκούρο bronzer. Τέλειο! Νομίζω ότι έκανα μεγάλο λάθος που δεν το είχα δοκιμάσει τόσα χρόνια. Πάμε σε ακόμα ένα προϊόν μακιγιάζ. Σας έχω ξαναμιλήσει για το Dior Backstage. Αυτό είναι από τα πολύ αγαπημένα μου foundations, γιατί μπορείς να κάνεις μία λεπτή στρώση και να έχεις κάλυψη όπως αυτή που σου δίνει, ας πούμε, μία BB cream. Μπορείς όμως να το χτίσεις και πάρα πολύ, 3-4 στρώσεις και να καλύψεις τα πάντα στο πρόσωπό σου. Δεν φαίνεται ποτέ βαρύ, το φοράω σήμερα. Δεν θέλω να σας μιλήσω όμως γι' αυτό, γιατί γι' αυτό σας τα έχω ξαναπεί. Θέλω να σας μιλήσω για το Dior Forever. Αυτό έχει λιγότερη ποσότητα στο μπουκαλάκι. Αυτό έχει 50 ml, αυτό έχει 30. Και οι τιμές τους είναι πάρα πολύ κοντά. Το Dior Backstage έχει 40,95, αυτό είναι πιο ακριβό, έχει 51,50 αρχική. Τώρα θα μου πείτε γιατί το πήρες, τι σε έπιασε. Θα σας πω, έχει πάρα πολύ ωραία κάλυψη, περισσότερη από το Dior Backstage βρίσκω εγώ. Έχει SPF 35, που αυτό μου αρέσει πολύ σαν foundation. Γενικά, επειδή εγώ έχω πολύ λιπαρή επιδερμίδα τον τελευταίο καιρό, πάλευα με σπυράκια. Θα τα δείτε στο βίντεο της επόμενης εβδομάδας που το έχω φιλμάρει ήδη και δεν είχε αποκατασταθεί η κατάσταση της επιδερμίδας μου. Γενικά, χρειαζόμουν πιο καλυπτικά foundations, δεν ήθελα να βάζω λιπαρά αντιλιακά από κάτω. Οπότε αυτό εδώ το έχω βουλευτεί τόσο πολύ. Και νομίζω ότι αν θέλετε να πάρετε ένα καλό foundation και να ξοδέψετε τα χρήματα, το αξίζει. Λοιπόν, πάμε σε concealer γιατί, όπως σας είπα, το χρειαζόμουν τις τελευταίες μέρες. Είναι της Laura Mercier, είναι μία από τις αγορές που έκανα και είδατε στο haul video πριν μερικές εβδομάδες. Και λέγεται Camouflage Concealer, Secret Camouflage Concealer. Το έχω στην απόχρωση SC4 και έχει αυτές τις δύο αποχρώσεις, τις οποίες αν τις αναμίξετε, είναι πάρα πολύ εύκολο να φτιάξετε την σωστή απόχρωση για την επιδερμίδα σας. Επίσης αυτό εδώ, επειδή είναι λίγο πιο ροδακινή, γενικά φωτίζει πάρα πολύ την επιδερμίδα. Δεν συστήνω να το χρησιμοποιήσετε στην περιοχή γύρω από τα μάτια. Δεν ξέρω τι λένε και στη Laura Mercier, αν το συστήνουν και εκείνοι. Εγώ το συστήνω μόνο για ατέλειες, γιατί είναι πάρα πολύ βαρύ concealer. Νομίζω ότι θα σας κάνει την περιοχή γύρω από τα μάτια να φαίνεται πολύ βαριά και πιο ξηρή και είναι κάτι που δεν θέλει κανένας μας. Πάμε σε ακόμα μία αγορά πρόσφατη, στο λατρεμένο πλέον eyeshadow primer potion στην απόχρωση Eden της Urban Decay. Χρησιμοποιούσα το Paint Pot από MAC, το θυμήθηκα. Για πάρα πολλά χρόνια, για πάρα πολύ καιρό ως βάση για τις σκιές μου. Τώρα νομίζω ότι αυτή είναι η καινούργια μου αγάπη. Να σας το σουατσάρω και αυτό αν δεν το έχετε δει. Να το δείτε. Είναι, παιδιά,
έτσι, σαν κονσίλερ είναι ουσιαστικά η υφή του και το χρώμα του και η καλλυπτικότητά του. Η καλλυπτικότητά του είναι μεγαλύτερη από κονσίλερ, θα έλεγα. Και μόλις στεγνώσει, οι σκιές εφαρμόζονται τέλεια πάνω από αυτό. Εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει τίποτα σήμερα στα μάτια μου ως primer, γιατί χρησιμοποίησα αυτή την παλέτα της Natasha Denona. Πείτε το, ναι, σας έχω ζαλίσει με την Natasha Denona, το ξέρω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η φόρμουλα που χρησιμοποιεί στις παλέτες της και στις σκιές της. Δεν μου ερεθίζουν τα μάτια γιατί έχω ευαίσθητα μάτια, οπότε προσέχω πολύ και τι κρέμες θα βάλω και τι σκιές θα βάλω. Και αυτή εδώ η παλέτα ήταν μέρος ενός πακέτου ουσιαστικά που είχε φτιάξει το Cult Beauty και την αγόρασα θέλοντας και μη θέλοντας, επειδή ήταν μέρος του πακέτου και επειδή συνέφερε πάρα πολύ οικονομικά. Τελικά όμως είναι από τις πιο ωραίες αγορές που έχω κάνει, νομίζω ότι μπορεί και να μπει και στα αγαπημένα μου της χρονιάς ολόκληρης, γιατί τα χρώματά της είναι τόσο γήινα, τόσο ουδέτερα, μου θυμίζει τα χρώματα της άμμου, του καλοκαιριού. Και επίσης μου αρέσει η φόρμουλα, είναι paraben free, δεν δοκιμάζονται σε ζώα, που είναι ένα μεγάλο σύν αυτό για τα προϊόντα που χρησιμοποιώ. Και θα σας σουατσάρω 4 από αυτές τις αποχρώσεις, για να τις δείτε αμέσως τώρα. Για να καταλάβετε γιατί απόδοση μιλάμε, είναι φανταστικές πραγματικά. Πάμε σε δύο προϊόντα από την NYX, τα οποία σας τα έδειξα και στο βίντεο της προηγούμενης εβδομάδας, τα χρησιμοποίησα στο πρόσωπό μου και σας τα έκανα και δώρο. Την πούδρα αυτή, την Born to Glow Illuminating Powder, στην απόχρωση Ultra Light Beam, παιδιά, την έχω λατρέψει για το σώμα, όχι για το πρόσωπο. Νομίζω ότι φαίνεται εδώ στους ώμους μου, την έχω βάλει σήμερα, αλλά και στο ντεκολτέ, η λάμψη που δίνει, μ' αρέσει τόσο, τόσο, μα τόσο πολύ. Βέβαια, πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι στο εσωτερικό των ρούχων σας, από αυτή την πλευρά, θα μεταφερθεί και θα λερώσει, έτσι. Αν είστε ok με αυτό, που εγώ είμαι υπέρ ok με αυτό, δεν έχω κανένα πρόβλημα, μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε με ένα πινέλο, παίρνοντάς την κατευθείαν από το κοντέινερ, σας δείξω πώς είναι. Έχει αυτές εδώ τις τρυπίτσες. Καλό θα είναι να το κάνετε με μια πετσέτα από κάτω ή μέσα στην πανιέρα σας, γιατί αυτό πάει παντού και μπορεί να σας λερώσει και ό,τι έχετε γύρω-γύρω. Αλλά εφαρμόζεται τέλεια και με ένα πινέλο έχετε αυτή την φανταστική λάμψη στην επιδερμίδα σας. Πάμε στο δεύτερο προϊόν από την NYX, είναι το Bear With Me Prime Set Refresh. Αυτό εδώ το spray που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ για primer, γιατί λόγω της λιπαρότητας που, όπως σας είπα και πριν, είχα το τελευταίο καιρό, ήθελα κάτι πάρα πολύ δροσερό για primer και όχι τόσο ενυδατικό. Διάβασα δε και τα συστατικά του και αυτό εδώ έχει σαλικυλικό οξύ μέσα, που σημαίνει ότι για τη δική μου επιδερμίδα και για κανονικές επιδερμίδες και για επιδερμίδες με τάση να βγάζουν σπυράκια, θα είναι πάρα πολύ καλό. Αν έχετε όμως σκληρή επιδερμίδα, δεν ξέρω αν το χρησιμοποιήσετε πολύ καιρό ως primer, αν θα σας ξεράνει την επιδερμίδα ή αν έχετε ευαίσθητη, μπορεί να σας ερεθίσει λιγάκι. Μια δοκιμή θα σας πείσει σε κάθε περίπτωση, αλλά εγώ δεν θα το σύστηνα προσωπικά λόγω αυτού του συστατικού, που δεν καταλαβαίνω γιατί ένα primer, παύλα setting spray, έχει σαλικυλικό οξύ μέσα, αλλά εμένα μια χαρά με συμφέρει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα άλλο προϊόν το οποίο κατάφερε και καθάρισε την επιδερμίδα μου και να είναι καλά ο δερματολόγος μου, ο οποίος μου συνέστησε να πάρω ένα προϊόν με οξέα. Είναι το Alpha Edge Liquid Gold με γλυκολικό οξύ. Λοιπόν, αυτό το προϊόν το εφαρμόζει σε καθαρή επιδερμίδα κάθε βράδυ. Εγώ το βάζω κάθε βράδυ. Παιδιά, είχα 2-3 σπυράκια, εξαφανίστηκαν σε 3 βράδια. Και έχει καθαρίσει πάρα πολύ γενικά η επιδερμίδα μου, έχουν ξεμπουκώσει οι πόροι και τους βρίσκω και πιο μικρούς. Δεν είναι τόσο εμφανής δηλαδή. Επίσης έχει εξισορροπήσει και λίγο η λιπαρότητα. Θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ κάθε βράδυ χωρίς ενυδατική κρέμα από πάνω. Επίσης όμως αν έχετε ευαίσθητη επιδερμίδα, δεν ξέρω αν θα το αντέξει η επιδερμίδα σας αυτό. Πάντως για μένα είναι πάρα πολύ καλό. Σε κάθε περίπτωση όταν είναι να χρησιμοποιήσετε τέτοια προϊόντα που είναι λίγο πιο βαριά, να συμβουλεύεστε πάντα τους δερματολόγους σας, ok? Πάμε σε ακόμα ένα προϊόν περιποίησης και είναι αυτή εδώ η μάσκα από την Glam Glow, η οποία είναι μια sheet mask, μάλλον δύο sheet masks, γιατί βάζεις τη μισή στο πάνω μέρος του προσώπου και την άλλη μισή στο κάτω μέρος του προσώπου. Μετά νιώσα που δεν σας τράβηξα πλάνα, παιδιά, όταν τη χρησιμοποίησα, πήγα και την ξανααγόρασα, γιατί εκτός ότι είμαι fan της εταιρείας, είμαι fan και τέτοιων προϊόντων που είναι μάσκες εύκολες που μπορείς να τις κάνεις πολύ γρήγορα, την αφήνεις για λίγα λεπτά στην επιδερμίδα σου και αμέσως μετά είναι πάρα πολύ φωτεινή, πάρα πολύ ενυδατωμένη, πάρα πολύ απαλή. Λοιπόν, να σας πω λίγο για τα συστατικά. Τα έχω σημειώσει εδώ πέρα στο σκονάκι μου. Έχει καφέινη και πράσινο τσάι που ξυπνάνε την επιδερμίδα. Έχει υαλουρονικό οξύ για φούλ ενυδάτωση. Γεμίζει και απαλύνει τις λεπτές γραμμές στο υαλουρονικό, όπως θα ξέρετε.
και προβιταμίνη β5, γλυκόριζα και αργινίνη για λάμψη. Πώς λέγεται η μάσκα, δεν σας έχω πει ακόμη, λέγεται Glow Lace και εκτός του ότι θα σας προσφέρει όλα αυτά τα ωφέλη στην επιδερμίδα, θα τη φοράτε παιδιά και δεν θα τρομάζετε κιόλας και τον κόσμο που κυκλοφορεί γύρω σας. Όπως όταν βάζουμε πράσινες, ροζ, κάτασπρες μάσκες. Αυτό έχει και αυτή τη δαντέλα, αυτό το φανταστικό σχέδιο πάνω και είναι νομίζω έτσι λίγο πιο sexy, λίγο πιο glam. Λοιπόν, φτάσαμε στο τελευταίο προϊόν, δεν το πιστεύω. Φτάσαμε για όλα στο τελευταίο προϊόν που έχω να σας δείξω για σήμερα και δεν είναι άλλο από το Saint-Tropez Self Tan Express. Λοιπόν, αυτό είναι ένα mousse αυτομαυριστικό, μπορείτε να το βάζετε όσο συχνά θέλετε. Σε μία ώρα σας δίνει ένα τσικ μαυρίσματος, δεν μπορώ να πω ότι κάνει και πάρα πολύ δουλειά. Εγώ όμως το άφησα 3 ολόκληρες ώρες και μετά το ξέπλυνα και μπορώ να πω ότι είδα διαφορά σαν να μ' είχε δει λίγο ο ήλιος. Δηλαδή δεν είναι ότι πήγα τη Δευτέρα στη δουλειά και μου είπαν όλοι «Αχ, πώς μαύρισες, πόσα μπάνια έχεις κάνει». Αλλά έσπασε τουλάχιστον αυτή η γαλατίλα, την οποία δεν θέλουμε με τίποτα, στα πόδια μας κυρίως. Γιατί τώρα έχουμε αρχίσει και φοράμε τα πρώτα σωτσάκια, τα πρώτα φορεματάκια και παιδιά εγώ δεν μπορώ, τα πόδια μου είναι κάτασπρα, μου πιάνει μια τρέλα. Λοιπόν, θα χρειαστείτε και αυτό εδώ το γάντι, το Saint-Tropez, από την ίδια εταιρεία εγώ το έχω πάρει, το οποίο το βάζετε στο χέρι και εφαρμόζετε το προϊόν βουρτσίζοντας προς τα πάνω. Έχει ένα χρωματάκι για να βλέπετε που το έχετε εφαρμόσει και με αυτό το γάντι εφαρμόζεται τέλεια. Δεν προτείνω να το κάνετε με τα δάχτυλά σας, νομίζω ότι θα γίνει λίγο περίεργη η κατάσταση και ίσως δεν το βάλετε και στα σωστά σημεία. Ενώ με το γάντι εφαρμόζεται τέλεια και στεγνώνει σε δευτερόλεπτα. Αυτό ήθελα να σας πω επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έκατσα μετά στο καναπέ μου ή ξάπλωσα λίγο στο κρεβάτι μου, δεν λερώνει τίποτα, μπορείτε να το αφήσετε άφοβα για 3 ώρες, μπορείτε να ντυθείτε κιόλας, να βγείτε έξω να κάνετε μια δουλειά και να ξαναγυρίσετε και να το ξεπλύνετε μετά από 1, 2 ή 3 ώρες και δεν θα υπάρχουν λεκέδες πουθενά ούτε στα ρούχα σας ούτε στα σεντόνια σας. Αυτά για σήμερα, σας ευχαριστώ όπως πάντα πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, περιμένω τα like σας και τα σχόλιά σας, φιλιά πάρα πολλά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!